Καλησπέρα φίλοι, σήμερα έχω έναν guest εδώ, σίγουρα περισσότεροι το ξέρετε, ο Γιάννης, μεγάλος gamer, συνάδελφος του Toy Hunters και στο ξεκίνημα του Console Hunter. Σήμερα είναι εδώ, περαστικός, όχι, εντάξει, εγώ guest τον θεωρώ, το γράφω κιόλας guest. Σήμερα σας είχα υποσχεθεί ότι το είχατε καταλάβει κάποιοι ή με κάποιους είχαμε μιλήσει στο Facebook, ότι ήθελα να ετοιμάσω και ένα επεισοδιάκι τιμής φόρου, δηλαδή ένα και για το Resident, την τριλογία που το λέω εγώ, και ας μην είναι με ακολουθία σωστή, και το Dreamcast. Μεγάλη αγάπη. Θες μου όταν ακούς Dreamcast... Δεν ξέρω, γενικά με τη Sega, έχω αγάπη μεγάλη. Δεν ξέρω, ήταν και ανατρεπτικό έτσι το Dreamcast όταν βγήκε, πάθαμε όλη πλάκα. Όλοι, σχετικά, έτσι, γιατί κάποιοι... Κάποιοι δεν το παραδέχονταν, δηλαδή υπήρχαν άτομα που ήταν φανατικοί βαμμένοι PlayStation, έτσι, ναι. Και λέγανε ναι, το βλέπω, δεν θα πω, αλλά εγώ θα περιμένω το PlayStation 2. Ναι. Μα δεν έχει βγει ακόμα, δεν το έχεις δει. Εγώ PlayStation, σιγά τώρα. Κατάλαβες, είναι το κόλλημα που έχει πολλοί κόσμος, γενικά μπορεί να το έχουμε και εμείς. Και τώρα, έτσι, είναι, ναι. Αλλά ήταν θεϊκό, έτσι, όταν βγήκε έκανε θράση, γιατί... Μηχανηματάρα. Τώρα... Ναι. Γενικά, στην Ελλάδα ήρθε ένα μήνα μετά από τα παγκόσμια releases, ήρθε τον Οκτώβρη, βγήκε το... Νομίζω βγήκε 9-9-99 ή 10-10-99, κάπως έτσι, τώρα εγώ το έχω ψιλομπερδέψει. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντως από τα πρώτα μηχανήματα εγώ στη ζωή μου. Δύο μηχανήματα έχω πάρει νομίζω στο release και ένα pro-release πριν έρθει στην Ελλάδα, Game Boy που έχω πει. Αυτό το πήρα μέσα στις πρώτες 2-3 μέρες που ήρθε η Ελλάδα, τα μοντυρά μου. Εγώ το καθυστήρισα λίγο γιατί είχα πικρία από το Sega Saturn. Έτσι, γιατί είχα και μεγάλη πόρωση. Είχα μεγάλη πόρωση με Sega Saturn και ξαφνικά κόπηκε. Και λέω γιατί γαμώτο, δηλαδή είχα κόντρα, έλεγα το Sega Saturn είναι καλύτερο από το PlayStation που είσαι εσύ και μετά ό,τι κι αν είπα έφαγα μούτσα από την ίδια τη Sega, δεν σου βγάζω άλλα πια και πήρα PlayStation, έτσι, και μετά είπα με έχεις πικράνει Sega, αλλά όταν άρχισα και το βλέπα πρώτες εικόνες από κοντά, ήταν και ένας φίλος τότε γυμνάσιο νομίζω ήμασταν, το πήρε από τους πρώτους και λέω το πήρες, ναι, πορωμένος κι αυτός. Γυμνάσιο, μήπως ήταν αυτός γυμνάσιο και εσύ λύκειο, γιατί εγώ το πήρα... Λύκειο, σωστό, ναι, βλακία μου, το λύκειο, πήρα... λύκειο ήταν. Νομίζω το 90, το πήρα Δευτέρα Λυκείου εγώ. Το 99 το πήρα. Ναι. Δηλαδή ο Οκτώβρη είναι ο 99, τώρα και ηλικία. Φοβερό μηχάνημα, έτσι. Ναι. Βέβαια αυτό που είχες πάθει με το Saturn ότι και καλά ξενέρωσες, μετά δυστυχώς... μας το έκανε πάλι. Στα έτσι. Δύο χρόνια, παιδιά, της κυκλοφορίας. Ναι. Εντάξει, πάντα πρόβλημα έχει η Sega με την υποστήριξη. Δεν τα πήγε καλά. Οι άλλες εταιρείες τη φτύνανε, τις νομπάρανε. Προτιμούσαν τη Sony. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Σίγουρα, με το Γιάννη, το προσεχές διάστημα θα φτιάξουμε... Μετά το Game Boy που ήταν το πρώτο μου έτσι, console review, αγαπημένο. Πρέπει να το δείξουμε. Θα κάνουμε Dreamcast console review. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά, θα είναι μεγάλο το επεισόδιο. Γιατί τώρα τελευταία μου παραπονιέστε για 20 λεπτά και 30 λεπτά που κάνω. Αλλά την επιστροφή του Γιάννη guest σε κάποια επεισόδια. Guest, όχι επιστροφή. Θα βγάλουμε ωραία επεισόδια και θα μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο τον αλήτη. Ένα μηχάνημα που αποθεώθηκε μετά θάνατον και το παραδεχτήκαν όλοι αφού πια ήρθαν και οι επόμενες γενιές. Ένα μηχάνημα που ήρθε με τσαμπουκά, ήταν πρωτοποριακό, είχε ίντερνετ. Είχε το τρομερό χειριστήριο με το VMU που βλέπεις on screen πράγματα. Είχε πολλές καινοτομίες, είχε τρελά γραφικά. Το μόνο κακό, ο θόρυβος. Ο θόρυβος και ότι δεν είχε DVD. Είχε το CD-ROM. Αλλά έχει τη φάση και αυτό, δεν ξέρω. Μ' αρέσει. Με πόρωνε, ναι, ακόμα. Μ' αρέσει γιατί το CD-ROM ήταν ένα κακό. Το νιώθε ζωντανό, έτσι. Έκανε τη φασαρία του. Δυστυχώς δεν είχε καλό health. Γρήγορα ταύτινε. Αλλά αυτό το μηχάνημα έχασε γιατί δεν είχε DVD-ROM, κάτι που έφερε το PS2. Anyway, stay tuned στο κανάλι, σύντομα θα εμφανιστεί λοιπόν, θα σκάσει το επεισόδιο που θα κάνουμε review αυτή την πανέμορφη κονσόλα και σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να πούμε για Resident Evil. Για τα Resident του Dreamcast συγκεκριμένα. Τι κυκλοφόρησε, τρία παιχνιδάκια, βέβαια δεν ήταν αρχικές κυκλοφορίες στο Dreamcast. Ports.
πορτάκια. Ήταν μόνο το Code Veronica. Αυτό βγήκε και ήταν και αποκλειστικότητα στην αρχή. Ήταν ακριβώς σαν exclusive. Ναι. Που το βλέπαμε και λέγαμε, αποκλείεται τώρα. Resident Evil που ήταν βαμμένο. Ναι, ναι, στη Sony να βγει στο Sega. Ήταν μεγάλη προδοσία, ναι, εγώ πιστεύω. Όπως και το Soul Calibur. Και Soul που ήταν Soul Blade, η Namco βαμμένη Sony. Εννοείται. Και ξαφνικά αποκλειστικότητα του Dreamcast. Εκεί πέρα αποδεώθηκε και λέμε, εντάξει, τώρα τελείωσε, τώρα θα μας βγάλει ένας προπρόσωπος. Σκέψου όμως τι έπαιξε η Sega για να κερδίσει τέτοια από την Capcom, δηλαδή, να τους τραβήξει τόσο την προσοχή με το νέο μηχάνημα, παιδιά, για να τους πει ότι θα κάνετε σε μένα το επόμενο ιστορία. Ναι. Και όχι στη Sony. Έκανε καλές αρχικές κινήσεις, αλλά ίσως αργότερα... Ναι, με τα ρίσκα ρόλα, μωρέ. Μετά έχασε πολύ με το DVD-ROM. Είχα ακούσει κιόλας ότι με κάθε μηχάνημα που πουλάγε έμπαινε μέσα, γιατί ήθελε να το κάνει προσβάσιμο στον κόσμο, οπότε το είχε βάλει πιο φθηνά από ό,τι τις κόστιζε. Και στο τέλος τα ξεπουλάγανε για να μην μείνουν στο και δυστυχώς έπαθε ζημιά. Όπως και να έχει λοιπόν, τώρα αυτά τα παιχνίδια είναι τρία ουσιαστικά βγήκαν στο Dreamcast. Είναι το 2, έτσι, το πασίγνωστο 2, που όλοι το γνωρίσαμε από το PlayStation 1. Το Nemesis, που επίσης, το 3 ή αλλιώς 3, που επίσης το γνωρίσαμε από το PlayStation 1, πολύ ωραίο παιχνίδι. Η αλήθεια μου είναι ότι εγώ δεν το θεώρησα ποτέ 3. Έτσι, θεωρούσα το Code Veronica για 3. Ήταν αυτό πολύ το θεωρούσα έτσι, δηλαδή. Spin-off. Αυτό, ήταν μια έξτρα ιστορία για το 2. Ουσιαστικά ναι, είναι spin-off του 2, που είναι κάποιες ώρες πριν και μετά, όπως προχωράει το story, κάποιες ώρες μετά, αν θυμάμαι καλά, από το Saga. Αλλά το Code Veronica, ενώ ήταν αυτό ουσιαστικά είναι το 4, ήταν συνέχεια. Έγινε εκείνο ουσιαστικά spin-off, ναι, το Veronica. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν το κουλό της Capcom. Το οποίο είναι εδώ, το Veronica. Εγώ τώρα να πω έτσι λίγο τις αναμνήσεις μου. Τότε το μηχάνημα λοιπόν αυτό το πήρα τέλος του 99 και διάβαζα στα περιοδικά, τα κλασικά Game Pro και Games, ότι μια και ήμουν πολύ fan του Resident, εγώ δηλαδή τότε... Ναι. Ακόμα το λέω, είναι η αγαπημένη μου σειρά. Ναι. Έλεγε ότι θα βγει λοιπόν, παιδιά, το επόμενο Resident στο Dreamcast. Και για μένα ήταν λόγος να αγοράσει την κονσόλα. Να πάρω τη μηχάνημα. Όπως είχα πάρει το Resident Evil Director's Cut. Δεν ξέρω αν το έχω πει το story παλιά. Νομίζω ότι το έχεις πει. Πρέπει να το έχω πει. Το είχα πάρει, παιδιά, πριν πάρω το PlayStation 1. Είχα πορθεί τόσο πολύ με το παιχνίδι που είχα πάρει memory card και το παιχνίδι. Πριν. Ένα χρόνο πριν πάρω το μηχάνημα. Έτσι λοιπόν και με όθησε η αγορά κονσόλας ένας τίτλος, το Code Veronica. Αυτό λοιπόν το πήρα μόλις βγήκε, αυτό βγήκε το Μάιο του 2000. Περιμέναμε μέχρι τότε, δηλαδή είχα πάρει το μηχάνημα και για να πω τώρα την αλήθεια μου, το μόνο παιχνίδι που είχα πάρει γνήσιο είναι πίσω το House of the Dead. Όλα τα άλλα ήταν κόπιες. Κόπιες. Ναι, το είπαμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με την αντιγραφή υπήρχε μεγάλη άνθηση στην Ελλάδα. Έτσι, ναι, δηλαδή, εντάξει, μαγαζιά, ναι, χαμός. Και ήταν εύκολη λύση. Έτσι, και ήταν φτηνό. Διαδιδόταν πολύ εύκολα. Δεν ξέρω πώς, δηλαδή πειρατεία και ήταν πιο εύκολα μίλαγες για πειρατεία παρά για αγνήσια. Ναι, για τα αγνήσια, να μην ξεχνάς ότι τότε είχαν 20-25 χιλιάρικα, ναι, και για να, ναι, ένα παιδί που ήταν ελεγγυμένο. Είναι πιτσιρικάδες τώρα, εμείς δεν. Δεν μπορούσαμε. Ήδη είχαμε ματώσει από εποχές Sega, Nintendo Mega Drive, Super Nintendo Game Boy που πληρώναμε 13.000 τώρα τα κασετάκια. Και αυτή η επόμενη γενιά με τα CD και GD και μετά DVD ήταν και αυτή ακριβή. Αλλά σαν μηχάνημα και σαν μηχάνημα λοιπόν είχα μόνο ένα γνήσιο. Και περίμενα το Veronica να βγει πως και πως. Και μόλις βγήκε, πάω software center διαφήμιση. Αν και τώρα δεν πάω τόσο πια εκεί. Χαρκοκονδύλι, παιδιά, και παίρνω αυτό το παιχνίδι. Παίρνω αυτό το παιχνίδι, είχα πάρει και τη VMU, γιατί πριν, όταν είχα πάρει το μηχάνημα, δεν είχα πάρει VMU, είχα πάρει ένα third party μνημάκι. Που δεν είχε. Ναι, είναι κάπου άλλο, θα το δούμε μετά. Και επειδή είχα διαβάσει ότι αυτά τα παιχνίδια θα δείχνανε στο χειριστήριο live, το health, fine, gaussian danger και τις σφαίρες, λέω, δεν γίνεται, πρέπει να πάρω και τη VMU. Η VMU μου είχε κοστίσει να μην τρώω πίτσα στο Λύκειο κάπου 2 εβδομάδες για να την πάρω, παιδιά, αυτό χαρτζιλίκι. Έτσι. Ναι. Δεν έτρωγα για να έτσι, έτσι χρειάζομαι, ναι. Και περίμενα λοιπόν και το πήρα αυτό το παιχνίδι και έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ. Βέβαια, να πω την αλήθεια μου, λίγο το VMU με απογοήτευσε. Δηλαδή, γιατί? Περίμενα ότι θα είχε πολύ περισσότερο χρήση,
Ήταν λίγα τα παιχνίδια και λίγες οι εφαρμογές που το έκαναν. Π.χ. που σου λέγει ότι το βγάζεις και παίζεις το παιχνίδι. Το Λίκιο είχε άλλα δύο παλικάρια για να Dreamcast και το ενώναμε. Ναι, ναι. Απλά ήταν πολύ λίγοι οι τίτλοι που το υποστήριζαν. Κατάλαβες, αυτό θέλω εντάξει, να πω. Ναι, όπως είναι games... με το 3D τώρα που ήταν κάπου της μόδας, ήταν πολύ λίγες οι ταινίες που υποστήριζαν το 3D. Ένα live. Και εδώ βλέπετε ότι το ενώνουμε και αυτά με μπαταρία. Και παίζαμε έτσι σαν σιγά. Εντάξει, η απόσταση ήταν καλή, δεν μπορώ να πω. Ωραίες εποχές, πολύ ωραίες. Το VMU λοιπόν μπούσταρε πάρα πολύ εμένα την εμπειρία μου στο Resident. Δηλαδή... Σίγουρα, ήταν φανταστικό. Απλά εγώ ήθελα κάθε παιχνίδι που κυκλοφορούσε να είχε και κάποιο έξτρα για τη μνήμη. Δεν έγινε αυτό πολύ έτσι όπως το θέλαμε, αλλά από εκεί που έπαιζα πριν με το PlayStation 1, με το DualShock, το Resident 2 και το Nemesis, γιατί να πω την αλήθεια, το Nemesis το είχα παίξει και αυτό σε κόπια στο PS1, τότε όπως όλοι. Το 2 είχα γνήσιο. Εγώ είχα Sega Saturn, τα πάντα τα είχα γνήσια στο Sega Saturn, ναι. Και όταν με πρόδωσε η Sega, άρχιζε, πήρα το PlayStation τσιπαρισμένο κατευθείαν, έτσι. Έτοιμο. Γιατί... Όχι. Εγώ τα καλά παιχνίδια τα θέλα original. Δηλαδή γι' αυτό είχα και τα Resident που γούσταρα στο ένα original. Εκείνη την εποχή δεν με νοιάζε. Αργότερα με πιάσε που έλεγα, όχι ρε γαμώτο, εντάξει. Και τώρα. Και... Ναι. Όλοι οι συλλέκτες τώρα έχουν τρελαθεί. Ποιος θα το φανταζόταν όταν ήμασταν πιτσιρικάς να τα θέλουμε κόπιες. Ναι, και τώρα να σκάμε ένα σωρό λεφτά για να τα παίρνουμε εμείς. Από τότε τα φτύναμε. Και να σου πω την αλήθεια, τα παίρνουμε και τα βάζουμε στην άκρη και λέμε μη το βάλω, μη μου γρατζονιστεί και μη κάνει τίποτα και ιστορίες. Ναι. Έτσι. Είμαστε λίγο χαμένα. Συνεχίζουμε story, line για Resident. Nemesis. Το Nemesis τώρα βγήκε το Φλεβάρι του 2000, αλλά στο Dreamcast άργησε. Σαν port δηλαδή, βγήκε Χριστούγεννα του 2000. Και με το που βγήκε τότε, ενώ το είχα παίξει ήδη στο PlayStation 1, αλλά το είχα σε κόπια, πήγα φίλε και το πήρα. Εγώ να σου, πήρα. Να σου πω την αμαρτία μου, ήμουν καλυμμένος με το PlayStation, δηλαδή πάντα είχα ένα κόλλημα ότι γιατί να το ξαναπάρω το ίδιο παιχνίδι, αφού το έχω παίξει στο άλλο. Δεν σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή ότι εδώ θα είναι πολύ καλύτερο κτλ. Γιατί έλεγα ότι είναι απλή μεταφορά, αλλά στην ουσία δεν ήταν, όπως και το Soul River. Εκεί είχα δει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά και αυτά. Και αυτά είχα μεγάλη διαφορά, αλλά επειδή το πήγα ανάποδα, το πήγα δηλαδή, το πήρα αυτό ας πούμε σαν Μάιο το Βερόνικα, αυτό το είχα πάρει το 3 Χριστούγεννα, αλλά το 2 είχε βγει πιο πριν. Το 2 είχε βγει τον Απρίλιο του 2000, παιδιά. Παρότι λοιπόν το είχα στο PlayStation 1, στο Dreamcast τότε για κάποιο λόγο μου ξέφυγε. Ίσως επειδή είχα πάρει και το. Μπορεί να έχεις σκεφτεί και εσύ κάπως έτσι, ότι αφού το έχω, γιατί να το έχω διπλό. Ναι. Ήταν και τα λεφτά περιορισμένα τότε, έτσι. Ακριβώς. Αλλά μετά όμως πήρα τον Nemesis. Αυτό όμως όταν το ψάχνα τότε δεν το βρίσκα. Και τώρα πώς το πήρα εγώ. Έγινε το remake, παιδιά, για το περασμένο επεισόδιο. Είδατε που είχα αναλύσει τα ports του Resident Evil 2. Και λέω, δεν γίνεται τώρα να έχω αυτά τα 2-20 χρόνια και να μου λείπει το τρίτο. Ήρθε eBay, γεια σας, 60 ευρώ. Το χρυσοπλήρωσες. Το πλήρωσα πιο πολύ από το remake. Από το remake και καλά. Και τώρα έχω την τριλογία. Παρ' όλα αυτά, νιώθεις ότι άξιζε, έτσι. Ναι, εντάξει, γιατί είναι κάποια παιχνίδια σου, είναι η αγαπημένη μου σειρά παιχνιδιών κτλ. Τώρα, στο Dreamcast, εσύ ποια έχεις παίξει, τα έχεις παίξει και τα τρία. Τα έχω παίξει και τα τρία σαν παιχνίδι, αλλά στο Dreamcast έχω παίξει μόνο το Veronica. Φουλ, όλο τερματισμό. Ναι. Και γούσταρα υπερβολικά το Veronica. Βέβαια, με χάλαγε λίγο στην αρχή, γιατί παρόλο που είχε εξελίξει τα γραφικά, το στρίψιμο ήταν πολύ. Σαν να είναι σταθερός ο παίχτης. Κατάλαβες που κάνει το στρίψιμο, σαν να είναι πιόνι, πώς να το πω. Ναι, το μόνο που με χάλαγε. Και γενικά το tank mode που λέγανε ο χειρισμός, στατικές κάμερες. Όχι, οι στατικές κάμερες, μπορώ να σου πω την αλήθεια, ένας λόγος που μου είχε ξυνήσει το remake είναι που έκοψε τη στατική κάμερα. Ναι, έτσι. Εγώ περίμενα να γινόταν τις στατικές, παιδιά, αλλά έτσι σαν εγώ θα γούσταρα να κάνανε, πώς βγάλανε στο PC, βγάλανε mod, έτσι. Ναι.
fan-made τώρα. Πώς μπόρεσαν αυτοί. Να το είχε κάνει η εταιρεία σαν επιλογή στο μενού. Να το πει ότι ξέρεις κάτι, θα το θες σταθερό. Α, ναι. Έτσι. Όπως και τη μουσική. Ναι, και να το επιλέγεις. Γιατί όχι. Μπορεί να το κάνει αργότερα σε DLC. Αλλά να μου το κάνουν τώρα mod στο PC. Πώς να το πω, hacker. Είναι λίγο χαζό. Ναι, είναι λίγο χαζό να είναι στις δυνατότητες του παιχνιδιού να μπορέσει κάποιος με κάποιες γνώσεις να το κάνει από μόνος του. Εντάξει, αυτό με ξενερώνει λίγο. Εντάξει, πάντως το Veronica έχει και μεγάλη διάρκεια. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ναι. Εγώ δεν το είχα ευχαριστηθεί, ήταν σαν να βλέπα μια ταινία μέρες. Ναι. Μέρες. Και κάποιοι έχουν πει ότι δεν είναι ωραίο το story, ότι έχει χαζάπ τέτοια. Δεν ξέρω. Ούτε καν. Ναι, δεν το νιώσα καθόλου. Όχι. Το ευχαριστήθηκα. Είναι φοβερό και ίσα-ίσα, αυτό ήταν παιδιά και exclusive όπως είπαμε στην αρχή. Αλλά μετά, επειδή και άλλες εταιρείες ζηλεύανε και τα λοιπά, βγήκε. Κάτσε. PlayStation 2 βγήκε, ήταν. Στο PlayStation 2 το Code Veronica X. Που είχε έξτρα πράγματα. Είχε πάλι ξενέρωσε εκεί πέρα. Ξέρεις τι έξτρα είχε. Μόνο. Είχε 2,5 λεπτά παραπάνω. Όχι, που 2,5 λεπτά παραπάνω FMV sequence είναι πάρα πολλά. Ναι. Εκεί είχε 2 λεπτά παραπάνω βίντεο. Είχε επιλογή του παιχνιδιού να το τερματίσεις να ξεκινήσεις με τον Wesker. Και κάποιο όπλο του Wesker πάλι. Αυτό ήταν το X. Να σου πω την αλήθεια μου. Από αντίδραση, δεν το στο πήρες. PlayStation δεν το, ούτε το πήρα ούτε το έχω παίξει ακόμα. Το έτσι. Έχω πίσω, δεν το έχω βγάλει. Ναι. Να το βγάλω. Επειδή έλεγα ότι είναι τίτλος του Dreamcast, δεν θα το πάρω, δεν θα με προδώσει, δεν ξέρω. Καλά είχα. Αλλά ίσως να είναι λίγο καλύτερο εφόσον. Εγώ το πήρα για το PlayStation 2. Επίσης βγήκε μετά από. Πάνω από χρόνο πρέπει να. Ναι, εκεί στο χρόνο. Αλλά μετά ήρθε και η πιο μεγάλη του διαφορά, παιδιά, στο GameCube. Που ήρθε κατεστημένο το 2003. Αυτό πιστεύω εκεί έχει και λίγο εμφανεί σαν port καλύτερα. Α, έχει κάνει βελτιώσεις. Ναι, το δουλέψανε. Ενώ το 2 στο GameCube λένε ότι η καλύτερη έκδοση του 2 είναι στο Dreamcast. Κονταροχτυπιέται δηλαδή με το PC. Εντάξει, το κακό του GameCube και γενικά της Nintendo είναι ότι είχε ένα κόλλημα με τη χωρητικότητα. Για κάποιο λόγο είχε μικρό. Διάλεγε την πιο μικρή χωρητικότητα, το μέσο με τη μικρότερη χωρητικότητα. Νομίζανε δηλαδή, ακόμα να ήταν στις κασέτες. Ναι, π.χ. το Nintendo 64 είχε πολλά προβλήματα με τα παιχνίδια που θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερο επειδή διάλεξε το cartridge. Σου περιόρισε. Ναι, και είχα διαβάσει για την πειρατεία ότι είχε κόλλημα ότι το CD έχει πειρατεία και λέει όχι, γι' αυτό δεν το κάνω. Και μετά στο GameCube μου βάλε CD αλλά μου βάλε τα δισκάκια τα μικρά που πάλι. Ήταν περιορισμένα, οπότε λες. Σκέψου, ναι, εγώ στο Resident Evil το 1 το remake που πήρα το GameCube πάλι το πήρα για το Resident Evil 1 το remake. Ναι. Δηλαδή, όλα μου τις κατασκευές τότε τις έβαλα για το Resident. Είχε δύο discs μέσα, γιατί σε ένα που να χωρέσει. Έπαιζες και έλεγε μετά insert disc 2. Βέβαια, να πούμε λίγο, παρόλο που ήταν μικρό το CD, πρέπει να ήταν κάπου στο 1,5 γίγα. Ήταν εκεί, 1,5 ένα, ναι. Και του Dreamcast ένα γίγα. Ήταν 1 γίγα. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχαν ξεκινήσει οι αντιγραφές στο Dreamcast που είχα πάει να ψάξω και βρίσκαμε. Να βρω CD 1 γίγα. Και μου λέγανε είσαι τρελός. Ναι, δεν υπήρχε. Μέχρι 700 MB πόσο ήταν. Απλά κάτι κάνανε οι πειρατές, τα καίγανε, κόβανε κάτι τέτοια. Ναι, ναι. Κάποιες φορές λείπανε και τα VM. Και βιντεάκια. Τα βιντεάκια. Ναι. Κάνανε χαζομάρες, αλλά anyway. Ναι. Γι' αυτό το γνήσιο είναι πάντα το καλύτερο, όπως και να το κάνεις. Λέω, είναι το καλύτερο. Έχεις παίξει, δηλαδή θυμάσαι τώρα διαφορές από το 2. Δηλαδή, αν βάζαμε τώρα το Resident Evil το 2 του PlayStation το κλασικό με το Dreamcast, πιστεύεις ότι θα βλέπεις διαφορές. Η αλήθεια είναι το έχω δει. Δεν το έχω παίξει ιδιαίτερα, αλλά σε κάποια φάση της ζωής μου το έβαλα και είδα. Έχει διαφορά. Βέβαια είναι πάλι. Ναι. Είναι πάλι, η φάτσα του είναι τετραγωνισμένη, τέτοια. That's αλλά λείπει αυτό το σπάσιμο, το διάλειμμα. Γιατί στο PlayStation ήταν τα τετραγωνάκια που διαλάγαν μεταξύ τους, σαν τα μυρμήγκια και μετακινιούντουσαν. Δεν ξέρω, είχε ένα τέτοιο κόλλημα. Η διαφορά είναι ότι τρέχει ανάλυση διπλάσια. Ναι. Καταρχήν τα frames τρέχανε στο PlayStation 2, ας πούμε να μιλήσουμε για αυτό τώρα, και για τον Nemesis τρέχουν στα 30 frames. Στο Nintendo 64, όπως είχαμε στο περασμένο επεισόδιο, λόγω του cartridge ο περιορισμός έτρεχε στα 15 frames. Και ο ήχος ήταν χάλια, ήταν πολλές σκιές. Εδώ παιδιά παίζουν στα 60 frames. Υπάρχει το anti-aliasing, αυτό το σμουθάρισμα παίχτη τριγύρω. Και τα backgrounds αναβαθμίστηκαν πάρα πολύ. Και τα loading times ακόμα πιο γρήγορα.
Και γενικά οι εκδόσεις του Dreamcast είχαν αυτό, να ξεκινήσει το παιχνίδι χωρίς να το έχεις τερματίσει, δίνοντάς την επιλογή να διαλέξεις άλλα skins, ξέρω, άλλα costumes, οπλάκια περίεργα, δηλαδή το Nemesis, ναι. Σε ξεκινάει όταν θέλεις στο normal, στο easy με infinite. Ναι. Στο like infinite, μπα μπα μπα, τους θερίζεις. Να το ευχαριστηθείς. Αυτό, ναι. Mm. Και εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η τριάδα, θεωρώ τριάδα φωτιά του Resident για το Dreamcast. Ναι. Αν κάποιος έχει Dreamcast και είναι fan Resident, για μένα θα είναι must. Ναι, είναι ψηλές οι τιμές τους, έτσι. Ναι. Αλλά είναι κάποιες παιχνιδάρες. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τα έχω σύμπολα, δηλαδή όλα σε πολλή κατάσταση, με τα βιβλιαράκια τους δηλαδή εδώ, αγρατζούνιστα, με πολλή ευλάβεια. Ήτανε και τα οι πιο, πώς το λένε, ευαίσθητες θήκες του Dreamcast. Ναι. Δηλαδή έπαιρνε ζελατίνα και μπορεί να ήταν σπασμένο μέσα. Ισχύει. Γενικά, εντάξει, το Resident Evil 2 εννοείται και αυτό είναι 2 CD. Λίον εδώ, Claire. Κλέρ, είναι εδώ. Η Κλάρα που λέμε εμείς με τη γυναίκα μου για πλάκα. Αλλά μου αρέσει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έτσι που είναι μαζί. Πολύ τα γουστάρω, ρε παιδί μου, αυτό το μπλε του Dreamcast, το ιστορικό. Η μαγεία είναι που ταιριάζει και με το PlayStation σαν μέγεθος. Ναι. Η πλάκα ποια ήταν, ότι ξεκινάει το PlayStation και το κάνει σαν CD. Το Sega Saturn το έχει σαν DVD. Λέει στο επόμενο θα το κάνω κι εγώ σαν το PlayStation και λέει το PlayStation θα το κάνω σαν το DVD. Έτσι. Δηλαδή παίζαμε μεταξύ της και μας κοροϊδεύανε. Και τα αλλάξαμε. Ναι, και τώρα το βάζουμε στη συλλογή μας και λέμε τώρα Εγώ θέλω να μου πείτε εσείς φίλοι γενικά αν κάποιοι έχετε το ίδιο παιχνίδι σε πολλά ports, γιατί εγώ κάποια στιγμή ίσως θελήσω να πάρω και του GameCube την έκδοση του Nintendo 64, δεν ψήνω να την πάρω, του PC, εντάξει το έχω σε κόπη, την έχω δει. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια όσοι το έχετε, σε ποιο φορμάτ το έχετε, πού το έχετε παίξει, πού σας αρέσει πιο πολύ και γιατί. Και αν θέλετε να το πάρετε και σε κάποια άλλη. Ναι, βέβαια. Dreamcast λοιπόν, κάναμε έτσι μια γρήγορη αναδρομή, είπαμε λίγο και το παρελθόν του Dreamcast που αναλύσουμε και σε προσεχές επεισόδιο τι και πώς. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι παίζει, πώς είναι και το χειριστήριο, τα live κτλ. Έτοιμοι? Για πάμε. Για πάμε. Πάμε λοιπόν, ξεκινήσουμε για αρχή το 2. Δρυμκαστάρα, το λευκό και το κίτρινο. Φύγαμε. Λοιπόν, και τώρα έβαλα πρώτα το Resident Evil το 2. Επειδή τώρα το παιχνίδι μου έχει έρθει και είχα βαρέσει και reset στη VMU, δεν έχω δυστυχώς saves, οπότε θα το δούμε λίγο από την αρχή. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι μαζί με το logo στην οθόνη, στο main screen, έχουμε ακριβώς το ίδιο main screen και εδώ. Original game, arrange game, το διαφορετικό δηλαδή σενάριο, όπως και στο νέο παιχνίδι το remake. Στο special εδώ ακόμα δεν είναι τίποτα ξεκλείδωτο, οπότε πάμε ένα και καλά original game. Normalize, στο easy έχει ατελείωτες σφαίρες, πάρα πολλές δηλαδή. Πάμε ένα πολύ bump. Και εγώ βλέπετε και εμένα εδώ, την αντανάκλασή μου σε μια CRT Sony που πιστεύω έτσι πρέπει να παίζετε αυτό το μηχάνημα. Κάνουμε λίγο skip. Το intro με την Claire να σκάει, ξέρω εγώ, στη Raccoon City. Τα γραφικά λοιπόν, όπως έχουμε πει, τρέχουν στα 60 frames όλο το concept και είναι αρκετά εντυπωσιακό. Φαίνονται γενικά και οι φες λίγο πιο καλές σε όλα. Θα κάνω μια προσπέραση. Κλασική εκκίνηση, υπερμουσικές αυτές εδώ. Αυτή η μουσική δεν ξεκίνησε δυστυχώς στο remake. Κάτσε να θυμηθώ πως στο χέρι.
Κέντο, γκάνσο. Αυτή τη στιγμή να κάνει loading, βλέπουμε ότι χάλασα κάποιες σφαίρες και πέφτει το count. Δείχνει και την υγεία το fine, εδώ μεταξύ. Προχωρήσουμε λίγο να κάνει το cutscene. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε αυτά. Στην τηλεόραση αυτή παίζω με το γνήσιο σκάρτ του Dreamcast. Αλλά, μου αρέσει να το λέω αυτό. Θα το πω και εδώ, το έχω γράψει γενικά σε ρετρό ομάδες. Υπάρχει μια εταιρεία στην Αγγλία, η RGC, Retro Gaming Cables, η οποία αυτή τη στιγμή φτιάχνει τα πιο top και state of the art καλώδια για σχεδόν όλα τα παλιά μηχανήματα. Αυτοί οι τύποι είχαν φτιάξει καλώδια, όπως είπα, για τα πάντα εκτός από το Dreamcast. Και τώρα είναι σε development ένα νέο σκάρτ για το Dreamcast, το οποίο έχουν ενσωματώσει τύποι κάποια τσιπάκια ελέγχου κτλ. Που θα βγάλει απόλυτη και τέλεια εικόνα σε Dreamcast, είτε κάποιος το συνδέσει σε μια CRT, είτε σε κάποια σύγχρονη HD οθόνη με κάποιο σκάρτ του HDMI adapter. Αυτά τα καλώδια λοιπόν είναι must, όσοι γουστάνε κονσόλες έτσι παλιές είναι μονόδρομος να παίξουν με αυτή την εταιρεία, είναι όμως δυστυχώς ακριβά, έχουν και ακριβά μεταφορικά. Αλλά εγώ περιμένω ανυπόμονα το καλώδιο αυτό το που θα βγει το καινούργιο του Dreamcast, γιατί πιστεύω θα το πάει πολλά σκαλοπάτια πιο πάνω την ποιότητα. Το μπασκετάκι μας εδώ, anyway, να σας κάνω και ένα count. Δηλαδή, βλέπουμε ενώ ρίχνω πώς πέφτουν οι σφαίρες. Γενικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και το reload. Αυτά είναι λίγες. Το παιχνίδι δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε διαφορές εσείς από το PlayStation ή από GameCube κτλ. Από εδώ, αλλά σίγουρα έχει καλές διαφορούλες, δηλαδή οι χαρακτήρες δεν είναι τόσο χάλια, είναι αρκετά σμουθαρισμένοι, που ρίχνω εδώ, και τα backgrounds είναι και αυτά πολύ σε καλύτερη ανάλυση και γενικά τα loading time σου γρήγορα, μπλα μπλα μπλα. Εδώ το αγαπημένο μπάσκετ, πόσο μου αρέσαν αυτοί, είχε τα ζόμπι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο, το Nemesis. Πάμε να δούμε και το Nemesis, δυο λογάκια. Άψογο από τότε, 20 χρονών ακριβώς. Φύγαμε και εδώ. Resident Evil 3, τώρα, Nemesis. Μια παιχνιδάρα. Το είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ στο PlayStation 1 και στο Dreamcast το ευχαριστήθηκα δύο φορές λόγω έτσι αυτής της ομορφιάς του VMU. Τα γραφικά και εδώ φαίνονται καλύτερα, ειδικά σε αυτό φαίνονται για μένα λίγο καλύτερα και από το 2, γιατί και γενικά σαν παιχνίδι ένα χρόνο μετά από το 2 βασίστηκε να είμαι στην ίδια μηχανή γραφικών, αλλά σίγουρα βελτιώσαν έτσι κάποιες μικρολεπτομέρειες. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να είναι πολύ ψηλά στους Resident Evil fans, γιατί πολλοί δεν το έχουν τόσο σε εκτίμηση. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ στην αρχική λοιπόν, ό,τι μας λέει η αρχική, λέει και το VMU, όμορφα και ωραία. Και εδώ βλέπουμε έχει τα μέρη σενάρι, στη βίντεο τα έχω ξεκλειδώσει κτλ. Είχα παίξει πέρσι το game. Είχα πει έτσι να το ξαναξεκινήσω την αρχή, γιατί είχα χάσει τα saves, όπως είπα πριν, και για το 2 με τη VMU. Και πολύ το γούστα, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Και τώρα το έχω βάλει εδώ, στο resting room. Και τώρα εδώ, η μουσική σίγουρα αυτή του τερματισμού κοντά στο final boss. Λοιπόν, το health. Fine. Εντάξει, πολύ μου αρέσει αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε την Jill με τη στολή, ότι είναι Dino Crisis, η οποία είναι unlocked, ξέρω εγώ, για το μηχάνημα εδώ.
το κλασικό μας Inventory, Magnum, Infinite, Ink Ribbons. Να δούμε σε τι έχουμε. Ωραία, έχω μαζέψει εδώ πράγμα. Πολύ πράγμα όμως έχω μαζέψει. Καραμπίνα δεν τη χρειάζομαι καν. Τι να την πάρω έτσι για φαν. Κάτσα την πάρω για φαν. Flame Rounds. Grenade Launcher. Assault Rifle. Ας θα πάρουμε το Assault Rifle να γουστάρουμε. Εσύ φύγε. Και πράγμα, τι γκάιν εδώ. Εντάξει, γιόλο, φύγαμε. Βέβαια, που πάμε δεν ξέρω. Χάρτης. Μέσα, να κάνω skip. Ναι. Όλο το έχω ξεχάσει λίγο. Δεν πειράζει. Ακούτε το loading, το εκνευριστικό δυστυχώς loading του Dreamcast. Αυτό το γλου 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 σου σπάει λίγο τα σηκωτάκια. Ειδικά όσο πιο ταλαιπωρημένο είναι το μηχάνημα. Πάντως σε μένα, παρότι έχει παίξει πάρα πολύ, θεωρώ ότι καλά τα πάμε ακόμα. Έντονη κραδασμή από το κραδασμικό. Πολύ γρήγορα μας την πέσανε. Ούτε καν που πρόλαβα. Σίγουρα πήγαινα και στο λάθος σημείο. Anyway, αυτό είναι και το Nemesis. Όσοι μπορείτε να τα βάλετε δίπλα-δίπλα, σίγουρα θα είναι καλή διαφορά από το PlayStation 1. Του GameCube, επειδή δεν το έχω, κάποια στιγμή θέλω να το αποκτήσω και αυτό και το 2 στο GameCube που μου λείπουν. Καλά, και το Nintendo 64 το 2 μου λείπει, αλλά δεν το ψήνω ιδιαίτερος. Και θα ήθελα έτσι να το συγκρίνω και εκεί. Βέβαια το GameCube το καλό είναι αυτό που είχα πει, ότι μπορεί να παίξει στο Wii και το Wii με ένα HDMI το τωράκι να βγει σήμα 480p και να βάθουμε σε 720 με HDMI και να φανεί πολύ πιο όμορφο. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει όμως και με το Dreamcast, όπως είπαμε, το καλό και το ειδικό και με HDMI adapter. Οπότε είναι όλα στην κρίση του κάθε νέος και στο πόσο θέλει να το πάει λίγο πιο πέρα το ψάξιμο περί image και sound quality. Πάμε να δούμε και το τελευταίο, το Veronica. Και για τέλος, το Veronica, που είναι πιο εξελιγμένο παιχνίδι, στο ίδιο concept, αλλά next gen από τα περασμένα δύο που ήταν απλά ports. Φύγαμε. Και εδώ λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο θέλησα να πάρω το Dreamcast, το Code Veronica, η παιχνιδάρα, ο κράχτης, το exclusive της τότε κονσόλας που μετά βγήκε πιο αργοπορημένα όμως και για άλλα μηχανήματα. Το ουσιαστικά 4 Resident Evil που δεν τους βγήκε 4. Παιχνιδάρα, δείχνει την ιστορία στο, της Family. Όλοι είναι εδώ παρόν, το παρεάκι. Είναι η Claire, είναι ο Chris, είναι ο Wesker. Ένα παιχνίδι φοβερό, μπορείς να παίξεις και με τους δύο παίχτες. Μεγάλο σε διάρκεια, μεγάλος χάρτης. Τα γραφικά έχουν αναβαθμιστεί και τα FMV sequences όλα είναι αρκετά διαφοροποιημένα. Βέβαια, το συγκεκριμένο παιχνίδι με χαλάει που δεν έχει επιλογή όπως τα περασμένα δύο να καθορίσω εγώ το 50 ή 60 Hz. Με αποτέλεσμα
Τώρα, όπως βλέπετε στην εγγραφή, να υπάρχει ένα ελαφρώς τρεμόπαιγμα. Ενώ πριν που μπόρεσα και το αλλάζω εγώ αυτή τη δυνατότητα τα Hertz, δεν υπάρχει τρεμόπαιγμα. Δυστυχώς save δεν έχω, γιατί το είχα παίξει τελευταία φορά στο PlayStation 2, μιας και είναι το Veronica X εκεί. Οπότε θα πάμε ένα new game. Βλέπετε λίγο τα scan lines, τα ενοχλητικά αυτά εδώ. Αλλά οκ, okay, δεν μασάμε. Τρία λεπτάκια ακόμα, περίπου. Τα κλασικά, Cool Veronica. Εδώ μας δίνει λίγο την ιστορία, τι έγινε και πού. Εδώ ουσιαστικά επίσης η Κλέρ επιτέλους βρίσκει τον αδερφό της, τον Chris, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός της στο 2. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε κατευθείαν με έναν μίνι γρίφο. Πάμε. Το μενού ήταν πολύ πιο αναβαθμισμένο από το περασμένο game. Εδώ πάμε στον αναπτήρα, τον κάνουμε equip. Ανάβει. Ο ήχος είναι απίστευτος. Πολύ πιο κρυστάλλινος, φοβερά εφέ, τύπου ηχό κτλ. Εδώ ουσιαστικά ο Μαν την ελευθερώνει. Γκλέρ που βρίσκεται σε κάποιο νησί. Κάνουμε γρήγορα ένα skip. Η κάμερα τώρα. Η κάμερα είναι λίγο διαφορετική από τα περασμένα παιχνίδια. Δηλαδή ψηλό ακολουθάει σε κάποια σημεία, όχι σε όλα, τον παίχτη. Τα κουδιά βέβαια είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή το τρέξιμο εκεί που πας να τρέξεις, μπερδεύεσαι συνέχεια και πατάς αυτό. Εδώ είναι ο χάρτης, ο οποίος είναι και αυτός αλλαγμένος. Εδώ ο Man. Εδώ, εντάξει, κάτι πραγματάκια άλλα, όχι. Τα βρίσκει, χαζομάρες. Τίποτα. Από τον Nemesis συνεχίζει να υπάρχει το Fine στην ζωή. Εδώ βλέπουμε ένα Ink Ribbon. Καλά, εντάξει, έχω μπερδευτεί άπειρες φορές, έτσι. Πατάω λάθος κουμπί. Ink Ribbon, ένα, γενναιόδωρη, σφαιρούλες στα καπάκια. Το Code Veronica είναι ένα παιχνίδι το οποίο τότε το χάρηκα απίστευτα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο game. Δουλεύει και το D-pad, εννοείται, αλλά ο αναλογικός είναι πολύ πιο ευχάριστος. Επίσης αυτό το χειριστήριο ήταν η έμπνευση μετά για το Xbox το πρώτο. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ Dreamcast και πρώτου Xbox, από αυτά θα τα αναλύσω στο επόμενο επεισόδιο που θα κάνω την παρουσίαση σύντομα με το Dreamcast. Εδώ τώρα παρεμβαίνει τις σκάλες μέχρι και κραδασμό μου δίνει. Στο νεκροταφείο εδώ. Πα. Βλέπουμε ότι έχουν πολύ καλύτερη διαφορά και τα ζώα πια έχουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια, γιατί είναι και πιο κοντινά έτσι τα ζουμαρίσματα της κάμερας. Τα πολύγωνα έχουν φτιαχτεί αρκετά, δηλαδή εκμεταλλεύονται τα 128 bit της νέας κονσόλας. Έλα Κλέρ, το καμεράκι. Ωραίο βίντεο.
περαστικά μας. Ε. Αυτό που δεν τους περνάει την ίδια ευκολία, αν και βέβαια έπρεπε να είχα εξελιχθεί αλλιώς, θα έπρεπε να είχα πάει από την ανάποδη. Ναι, έχω εξελιχθεί τελείως λάθος, γιατί έπρεπε να πάω να πάρω τον πιάνο. Τέταρτη, πάμε έτσι, βλέπουμε εκείνο ότι δεν μασάει, έτσι όλοι οι αγκαλιές, hugging. Εγώ το πήγα όλο ανάποδα. Μας μπέρδεψε δυστυχώς η κάμερα και έπρεπε να το παίξουμε τελείως διαφορετικά. Πώς είσαι για δείξη ρε παιδιά. Πήρα αρκετή ώρα να το κάνω figure με την κάμερα έτσι όπως μπέρδεψε. Αστεία skin. Κόζιον εδώ. Έντονα τις scan lines. FMV. Επιτέλους πρέπει να βρει τον gun. Εντάξει, θα παίζουμε όμως πάρα πολύ ώρα και το βίντεο μεγαλώνει, οπότε εν ολίγης αυτό είναι και το αυτή η παιχνιδάρα, το Code Veronica, αρκετά διαφορετικό από τα επόμενα games, πολύ διαφορετικό θα έλεγα, next gen δηλαδή για τότε, εμπειρία για όλους τους κορωμένους που είχαμε τα Resident στο μυαλό μας. Γρίφος εδώ για την πόρτα, το Hawk Emblem χρειάζεται, δεν μας απασχολεί. Και αυτά. Λοιπόν, με λίγα λόγια φτάσαμε και στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Τριλογία Resident Evil Dreamcast. Πιστεύω ότι όσοι έχετε Dreamcast δεν τα έχετε. Γνωρίζω ότι είναι λίγο ακριβά τα games, αλλά μετράνε πάρα πολύ για τη συλλογή σας να τα αποκτήσετε. Ιδάλλως υπάρχει και ο άλλος, ο illegal τρόπος για να τα παίξετε, αν δεν μπορείτε να τα κοντάσετε. Αγαπημένη σειρά, αγαπημένο μηχάνημα, δεν γινόταν να μην το καλύψω έτσι με τον δικό μου τρόπο κάπως. Οπότε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο και μέχρι τότε keep collecting και keep playing. Τα λέμε παιδες!